Αλλά πάμε να τα δούμε όλα αυτά με τον κύριο Κώστα Ιφαντή, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά κύριε Ιφαντή, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Μια χαρά. Δεν ξέρω. Όσο μπορούμε δηλαδή. Ναι, εντάξει. Και ψάχνουμε να βρούμε λίγο όλες αυτές τις συντεταγμένες, με την έννοια ότι είναι και πολύ δύσκολες αυτές οι χώρες, αυτές η ευρύτερη περιοχή να την κατανοήσεις. Να σας ρωτήσω, εκτιμάτε ότι αν μπορούσε ο Πρωθυπουργός να πατούσε ένα κουμπί και να το ακύρωνε το ταξίδι, θα το ήθελε? Όχι. Όχι. Δεν θα το ήθελε, γιατί κανένας δεν μπορεί να πει πότε θα επαναπρογραμματιζόταν. Ναι, σωστά. Οπότε δεν παίρνει τέτοιο ρίσκο με το Λευκό Οίκο. Είναι γεγονός όμως ότι πάει σε μια συγκυρία λόγω των εξελίξεων, όπου η προσοχή και του Προέδρου Τραμπ και γενικά των ΗΠΑ βρίσκεται στο Ιράν. Του Προέδρου Τραμπ, θα έλεγα, δεν βρίσκεται μόνο στο Ιράν, βρίσκεται και στο εσωτερικό, γιατί από χθες παίζει πάρα πολύ το αν θα πάει ο Τζον Μπόλτον να καταθέσει. Σωστά. Και νομίζω ότι στο μυαλό του ίσως είναι περισσότερο αυτό του Ντόναλντ Τραμπ και λιγότερο οι εξελίξεις στο Ιράν. Ναι, μην ξεχνάμε ότι μπήκαμε στην εκλογική χρονιά για τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι. Μια μακρά προεκλογική περίοδος, όπως μας συνηθίζουν οι Αμερικανοί στις δικές τους εκλογικές αναμετρήσεις. Αλλά τέλος πάντων είναι χρονιά εκλογική, με τελική κατάληξη τις αρχές Νοεμβρίου, την πρώτη Τρίτη του Νοέμβρη. Ακριβώς. Ξέρετε τι λένε, ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες ένας πρόεδρος έχει 18 μήνες για να αφήσει το στίγμα του, όχι παραπάνω. Χρειάζεται περίπου 6 μήνες Για να καταλάβει τι γίνεται, και δύο, και μετά από 18 μήνες, δηλαδή μετά για 2 χρόνια, τρέχει να μαζέψει χρήματα για την επανεκλογή. Τώρα, δεν ξέρω τι τρέχει να μαζέψει ο κύριος Τραμπ και αν μπορεί κανείς, κύριε Ιφαντή, να προβλέψει τις αντιδράσεις που μπορεί να προκληθούν στο χτύπημα που έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν και δει σε έναν πολύ κεντρικό παράγοντα, κατά πολλούς το νούμερο 2 της χώρας μέχρι πρότινος, μετά τον θρησκευτικό ηγέτη τους. Μπορούμε να κάνουμε εκτιμήσεις, να προβλέψουμε με ακρίβεια δεν μπορούμε. Εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε να πούμε με σχετική βεβαιότητα ότι το Ιράν προφανώς και δεν θα επιλέξει το δρόμο της μετωπικής αντιπαράθεσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορούμε με βεβαιότητα να προβλέψουμε ότι οπωσδήποτε θα αντιδράσει. Δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο, είτε είναι Ισλαμική δημοκρατία ή είναι φιλελεύθερη δημοκρατία, οτιδήποτε, που να μην αντιδράσει μετά από μια τέτοια ενέργεια. Άρα τι μένει στο Ιράν? Μένει να συνεχίσει να κάνει, ίσως με μεγαλύτερη ένταση, αυτό που κάνει μέχρι τώρα. Δηλαδή να προσπαθεί να αυξήσει την επιρροή του, να εμπλέκεται στρατιωτικά και κυρίως παραστρατιωτικά, και αυτό ήταν το πεδίο δράσης του Σουλεϊμανί. Να παρενοχλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, να χρησιμοποιεί συμμάχους και αντιπροσώπους, όπως τους ονομάζουμε, για να καταφέρει χτυπήματα εναντίον των Ηνωμένων Πολιτείων και των συμμάχων τους. Γι' αυτό και το Ισραήλ και η Σαουδική Αραβία και ο Λίβανος και η Ιορδανία ακόμα είναι πάρα πολύ νευρικές από τη στιγμή που έγινε αυτό που έγινε. Νομίζω δηλαδή μια σχετικά ασφαλής πρόβλεψη για το τι θα κάνει το Ιράν είναι αυτό. Αυτό αρκεί για να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Θα έλεγα εξαρτάται από την αυτοσυγκράτηση των υπολείπων. Αν δει κανείς την αντίδραση κυρίως της Σαουδικής Αραβίας, που είναι ο μεγάλος στρατηγικός αντίπαλος του Ιράν, θα δούμε ότι όλοι καταλαβαίνουν το διακύβευμα και θα δουλέψουν, νομίζω, για την αποκλιμάκωση. Βεβαίως τις εξελίξεις τις ελέγχει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Αν αυτός επιλέξει να κλιμακώσει έτσι περαιτέρω, για πολλούς και διάφορους λόγους, τότε λίγα πράγματα μπορούν να κάνουν οι άλλοι. Η γενικότερη ανάφλεξη της περιοχής είναι ένα σενάριο, κατά την άποψή μου, όμως το λιγότερο πιθανό. Το ερώτημα για την χώρα μας είναι πόσο εμείς βρισκόμαστε σε αυτό το κάδρο, επειδή ακριβώς υπάρχουν ούκο λίγες αμερικανικές βάσεις στη χώρα μας και πολύ περισσότερο οι συγκεκριμένες που υπάρχουν στην Κρήτη. Πόσο μπαίνουμε στο κάδρο? Οπωσδήποτε μπαίνουμε στο κάδρο, όπως και όλοι οι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτείων, είτε βρίσκονται κοντά στην περιοχή είτε βρίσκονται μακριά. Βλέπουμε την αμηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βεβαίως, όλα αυτά.
είναι αμηχανία, ξέρετε. Είναι μια φυσιολογική αντίδραση. Ναι. Κάνει κάτι ο μεγάλος αδελφός, να το πω έτσι, χωρίς να σε ρωτήσει, χωρίς να υπολογίσει τις συνέπειες για σένα και εσύ πρέπει να επιλέξεις τι θα κάνεις. Ναι. Χωρίς να σε έχει ενημερώσει. Εδώ πέρα βγαίνουν πληροφορίες ότι δεν ήξερε ούτε το Υπουργείο Εξωτερικών, το Αμερικανικό δεν ήξερε ακριβώς τι θα συμβεί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άρα και η Ελλάδα, εάν τα πράγματα βαδίσουν, εξελιχθούν άσχημα, δηλαδή έχουμε μεγαλύτερη κλιμάκωση, αναφλεγούν τα hot spots της περιοχής, όπως συνηθίζω να λέω, τότε θα... η χώρα μας, όπως και οι άλλες χώρες, θα βρεθούν μπροστά σε ένα αφόρητο δίλημα. Να στηρίξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και να στηρίξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες σε έναν πρόεδρο που, παρόλο που δεν το λέει, σε αυτά τα ζητήματα θυμίζει λίγο το ή μαζί μου ή εναντίον ναι, μου, ναι, ναι. Του Bush. Του George Bush. Ναι, ναι. Μόνο που εκεί βεβαίως λειτουργούσαν και τα θεσμικά αντίβαρα. Εδώ πέρα τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Άρα, ξέρετε, σε μια τέτοια κατάσταση θα πρέπει πάρα πολύ σύντομα να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Νομίζω ότι προφανώς και οι αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα θα λειτουργήσουν χωρίς να φέρουμε κανένα εμπόδιο, δεν έχουμε τέτοια περιθώρια. Διπλωματικά δεν ξέρω αν και κατά πόσο θα μπορέσουμε να κρυφτούμε πίσω από μια πολιτική ίσον αποστάσεων ή κατευνασμού των θηρίων στην Ελλάδα. Ναι, δεν είναι και εύκολο να ισορροπήσεις. Δεν είναι, αλλά είναι να φανταστείτε ότι η Τουρκία ενδεχομένως να έχει μεγαλύτερο δίλημα από εμάς. Πολύ μεγαλύτερο δίλημα. Σωστό. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, κύριε Φαντή, μιας και βρίσκεται ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό που μπορούμε να προσδοκούμε είναι μια δήλωση στήριξης και στα ελληνοτουρκικά και βεβαίως στη δημιουργία του αγωγού. Αυτό θα είναι το καλύτερο δυνατό στην παρούσα φάση. Νομίζω για τον αγωγό είναι δεδομένη. Δεδομένη στήριξη, βεβαίως. Λοιπόν, ακόμα και αν δεν μπει τίποτα ο πρόεδρος Τραμπ, δεν είναι μια δήλωση που την έχουμε ανάγκη για τον αγωγό. Είναι σαφέστατο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν όλο το όλο εγχείρημα, τουλάχιστον πολιτικά. Για το ζήτημα της Τουρκίας, θα ήταν ευχής έργων, αλλά δεν θα σήμαινε και πάρα πολλά στην μεταξύ μας αντιπαράθεση. Απλώς θα αύξανε το διπλωματικό βάρος της χώρας. Αν η Τουρκία επιλέξει να παραμείνει στο διπλωματικό πεδίο, μια τέτοια στήριξη έχει σημασία. Εάν συνεχίσει και μπει στο τραπέζι το ενδεχόμενο χτύπα ξύλο στρατιωτικοποίησης της έντασης μεταξύ των δύο χωρών, τότε δεν ξέρω. Μια δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, του συγκεκριμένου Προέδρου, έχει μεγάλη σημασία. Ναι, και με τις τόσες πολλές αντιφάσεις του, που δεν ξέρει κανείς τι αξία έχει κάθε δήλωση, με την έννοια ότι μπορεί με μία άλλη ή με μία ανάρτηση στο Twitter, είτε να την ακυρώσει είτε να την ενισχύσει. Αυτό έχει να κάνει, έχουμε ξανασυζητήσει, έχει να κάνει με το γεγονός ότι κανένας δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει ποια είναι η αμερικανική στρατηγική σε μία σειρά από ζητήματα και αν υπάρχει τελικά συγκροτημένη αμερικανική στρατηγική, εξαρτάται από την παρόρμηση του Προέδρου. Καταλαβαίνω ότι ακούγεται πολύ εντυπωσιακά βλακώδες να λέμε ότι μια χώρα σαν τις Ηνωμένες δεν έχει στρατηγική, αλλά εν πάση περιπτώσει με τον συγκεκριμένο Πρόεδρο νομίζω ότι αυτή είναι μια άσχημη πραγματικότητα. Τώρα κάτι τελευταίο, κύριε Φαντή, σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, η συζήτηση που έχει ανοίξει για τη Χάγη και νομίζω ότι βλέπουμε να έχει μπει και στα χείλη και του ιδίου του Πρωθυπουργού με τη συνέντευξη που έδωσε πριν από 10 μέρες στο Βήμα της Κυριακής. Θεωρείτε ότι αυτός μπορεί να είναι ένας δρόμος, είναι ο τελευταίος δρόμος, είναι ένας δρόμος που μπορεί να έχει κόστος με την έννοια ότι είναι βέβαιο ότι θα γίνει εκεί ένας συμβιβασμός που δεν ξέρω και εγώ αν είναι έτοιμη και όριμη είτε με ΙΤΑ είτε με όμικρον ΙΟΤΑ να είμαστε να το δεχτούμε? Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την πάγια εδώ και 50 χρόνια από τη μεταπολίτευση της ελληνικής διπλωματίας. Ότι η διαφορά μας, όταν μιλάγαμε για υφαλοκρηπίδα, εν πάση περιπτώσει η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών με την Τουρκία μπορεί να γίνει, μπορεί να γίνει να προσπαθήσουμε να την κάνουμε μεταξύ μας και αν αποτύχουμε να πάμε στη Χάγη. Αυτή είναι η πάγια θέση. Ναι, βέβαια. Δεν είναι ότι αποκλείουμε τον διμερή διάλογο, αλλά τον... Ως κατάληξη. Ως κατάληξη θα είναι Χάγη. Ακριβώς. Αν δεν τα βρούμε, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, στο πλαίσιο του δικαίου της θάλασσας, τότε πάμε στη,
στη Χάγη. Αντιλαμβάνομαι, τουλάχιστον εγώ, τις ενστάσεις πάρα πολλών ότι η Τουρκία έχει καταφέρει και έχει εγγράψει στην ατζέντα ζητήματα κυριαρχίας τα οποία δεν θέλουμε. Αμφισβήτηση της κυριαρχίας, στις γκρίζες ζώνες. Που εμείς σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να συζητήσουμε. Αλλά νομίζω σε αυτή τη φάση μια επικοινωνιακή καταιγίδα, θα την έλεγα εγώ, η οποία θα καλεί συνεχώς στην Τουρκία να πάμε στη Χάγη, εντός του πλαισίου του δικαίου της θάλασσας, είναι ένα από τα καλά όπλα που μας έχει απομείνει. Αν δεν το κάνουμε και αυτό, τότε δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Σας ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία, κύριε Φαντή. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είμαστε καλά. Καλή χρονιά.